Thank you. Order. Statement. The Prime Minister. Η Τερέζα Μέι επανέλαβε ενώπιον της Βουλής των Κοινοτήτων ότι η συμφωνία στην οποία κατέληξε με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το επικείμενο διαζύγιο του Ηνωμένου Βασιλείου με αυτήν ήταν η καλύτερη δυνατή που μπορούσε να επιτευχθεί, δεδομένη της απόφασης του Βρετανικού λαού στο δημοψήφισμα για τον Brexit. Μπορώ να πω στην Βουλή με απόλυτη βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει διαθέσιμη καλύτερη συμφωνία. Υπάρχει μια επιλογή που μπορεί να κάνει αυτή η Βουλή. Μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτή τη συμφωνία και να προχωρήσουμε χτίζοντας ένα πιο λαμπρό μέλλον με ευκαιρίες και ευημερία για όλους τους συμπολίτες μας. Ή μπορούμε να επιλέξουμε να απορρίψουμε αυτή τη συμφωνία και να πάμε στο σημείο μηδέν, σε μια αβέβαιη κατάσταση, καθώς κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί αν δεν περάσει αυτή η συμφωνία. Άμεση ήταν η απάντηση του ηγέτη των εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν, ο οποίος χρησιμοποίησε για ακόμα μια φορά το βήμα της Βουλής των Κοινοτήτων για να εξαπολύσει σφοδρή επίθεση στην Τερέζα Μέι. Η αλήθεια είναι, κύριε Πρόεδρε, ότι με αυτήν την κυβέρνηση δεν ξεπεράσαμε ποτέ το σημείο μηδέν. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτή η συμφωνία θα μας αφήσει τελευταίους στον κόσμο. Καμία αναφορά για τους μελλοντικούς κανόνες και καμία βεβαιότητα για το μέλλον. Ούτε τα μέλη της ίδιας της κυβέρνησης της Πρωθυπουργού δεν μπορούν να υπερασπιστούν αυτή τη συμφωνία. Μια ημέρα νωρίτερα είχε επικυρωθεί στις Βρυξέλλες η συμφωνία αποχώρησης της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολιτική διακήρυξη που θέτει το πλαίσιο για την μελλοντική σχέση των δύο πλευρών. Η ψηφοφορία στην Βουλή των Κοινοτήτων θα πραγματοποιηθεί στις 11 Δεκεμβρίου.